Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι μα όλοι καλά. Και στο σημερινό βίντεο, παιδιά, θα παίξουμε και πάλι Brawl Stars. Λοιπόν, όπως βλέπετε πάνω στα κύπελά μου έχω 17.989. Και στο σημερινό βίντεο, παιδιά, θα προσπαθήσουμε τώρα να πάμε να πάρουμε άλλα 11 κύπελα. Να πάμε επιτέλους 18.000, δεν έχω πάει ποτέ. Να πω την αλήθεια, αυτό που το βίντεο που προσπάθησα και πριν πολλές φορές. Και γενικά για να ανέβω τόσα τρόπια προσπαθώ πάρα πολύ καιρό. Γιατί γενικά δεν μου έχει δώσει μπρόλερ, έχω 34 και είμαι αρκετά δύσκολο να τους πουσάω και τέτοια. Και επειδή μετά, ας πούμε, τους πήγαινα μέχρι 21, ας πούμε, αλλά επειδή μετά μου είχαν μείνει μπρόλερ που δεν μπορούσα να τους πάω, αποφάσισα να παίξω με τον Mortis, τον οποίο του πήγα 22 rank, αν και έχασα τα λίγα κύπελα. Και τώρα αποφάσισα να παίξω με τον Grow, το οποίο τον κοντεύω και αυτόν πάλι 22 rank. Και επίσης, ναι, μετά θα ανοίξουμε το Mega Box και θα πάρουμε και το Pin Pack εδώ πέρα, παιδιά, από ό,τι βλέπετε. Το οποίο δεν έχω πάρει κανένα Pin Pack, μόνο σε ένα βίντεο το μικρό μου account. Οπότε είναι το πρώτο μου Pin Pack για εδώ. Και ελπίζω να μου δώσει καλές φατσούλες, καλά pins δηλαδή. Οπότε γενικά το σημερινό βίντεο έχει πολύ περιεχόμενο, έχει gameplay, έχει 18.000 κύπελα, έχει Pin Pack και πήγαμε και να πάμε και τον Grow 22 rank περίπου. Οπότε ναι, πάμε να ξεκινήσουμε. Φυσικά κάντε μια γραφούλα και ένα like στο βίντεο. Να φτάσουμε σε αυτό το βίντεο, παιδιά, 200 like. Πιστεύω ότι μπορούμε να καταφέρουμε. Είναι βίντεο για 18.000 που είναι πάρα πολύ σπάνιο γενικά να πας και δύσκολο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Γενικά και λίγο θα καμπερώνουμε. Λίγο, γιατί εδώ πέρα να πω την αλήθεια ότι όλοι καμπερώνουν εδώ πέρα. Δεν μπορείς να παίξεις διαφορετικά. Αλλά βρήκαμε κι άλλον Λέων. Εδώ πέρα δεν ασχολούμαι ποτέ όταν πέφτω γενιά είμαι εκεί. Οπότε πάω απλά από εδώ πέρα και παίρνω αυτό το box. Γενικά το σημερινό map έχει αρκετούς θάμνους, γι' αυτό σημαίνει πολύ καμπέρο map. Δηλαδή θα φανταστείτε πριν που παίξα το προηγούμενο match, είχαν μείνει 7 άτομα σε έναν κύκλο πολύ μικρό, όλοι καμπέρωναν. Και επειδή έχει και τα ποτάκια είναι το δύσκολο, να πω την αλήθεια. Τα potion αυτά, τα οποία όποιος τα παίρνει μετά έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα. Και εκεί πέρα είναι λίγο πιο πολύ και τύχη, γιατί άμα σου βγει δίπλα σου εκεί που έχεις καμπερώσει potion, θα είσαι πάρα πολύ τυχερός και έτσι θα μπορείς να κάνεις δηλαδή πολύ καλό, να βγάλεις καλό placement. Γι' αυτό και είναι λίγο δύσκολο αυτό το map. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, βλέπετε ο κύκλος έχει πάει αρκετά και μένουν 8 άτομα. Συνήθως τότε εδώ πέρα παίζω και με 5 άτομα. Δηλαδή βλέπετε ότι οι περισσότεροι καμπερώνουν. Γιατί πριν που παίξα λίγο με το mod 22 rank, κάνεις 8 κύπελα και γι' αυτό, επειδή δεν θέλω να χάσουν γι' αυτό. Εδώ πέρα ήμασταν τυχεροί από ό,τι είδατε. Μας βγήκε δίπλα potion, αλλά το κακό είναι ότι βρίσκουμε κάποιον. Άνα εδώ πέρα έχει τον Spike, ο οποίος του κάναμε πάρα πολύ καλό damage και μόλις βγει θα φάει κι άλλο. Αλλά μας ενοχλεί λίγο Mr. P εδώ πέρα. Βλέπετε ότι μένουν ακόμα 7 παίχτες. 7 αντίπαλοι. Εδώ πέρα πάλι βρήκαμε potion. Είμαστε αρκετά τυχεροί. Αλλά και πάλι βλέπετε ότι δεν έχω κάνει προς το παρόν καμία ζημιά με το potion. Ευτυχώς τώρα εδώ πέρα πήρα τον Spike. Με βοηθήσει αρκετά. Και θα μου βγει από ό,τι βλέπετε κι άλλο potion ακριβώς δίπλα μου. Που είναι πάλι. Θα περιμένω βέβαια λίγο. Ωραία, το πήραμε και θα σκοτώσουμε εδώ πέρα και τον Garl. Και θα πάω πάνω εκεί πέρα. Εδώ θα του σκοτώσω και. Αλλά δυστυχώς βλέπετε εδώ πέρα θα πεθάνω γιατί ο Barley μου ρίξε τις βόμβες, αλλά πήραν πάρα πολλά κύπελα. Οπότε θέλουμε ακόμα 3 κύπελα νομίζω. Ναι, 3 κύπελα, μπράβο. Οπότε πάμε άλλο ένα game εδώ πέρα με τον Grow. Και κοντεύουμε παιδιά 18.000, αν πάνε όλα καλά πρέπει να βγούμε τουλάχιστον στους top 4 για να το καταφέρουμε. Το βίντεο δεν θα βγει πάρα πολύ μεγάλο ελπίζω, γιατί και εγώ δεν έχω πολύ χρόνο τώρα, πρέπει να τελειώσω κάποια πράγματα. Και όπως και είμαστε και σε καραντίνα όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο. Οπότε τώρα θα έχει περισσότερα βιντεάκια από ό,τι βλέπετε. Έβγαλα και χθες, έβγαλα και σήμερα. Αύριο δεν ξέρω αν θα βγάλω. Μπορεί να βγάλω βασικά κι άλλο σήμερα, δεν ξέρω, θα δούμε. Γενικά θα έχει αρκετά βιντεάκια τώρα αυτό το μήνα που είμαστε σε καραντίνα. Αλλά άμα δεν έχω και πολλά μαθήματα δηλαδή. Βέβαια μην φεύγουμε πολύ. Πρέπει και λίγο να καμπερώνουμε όπως είπαμε. Και κυρίως να πηγαίνει στο κέντρο. Εδώ πέρα ελπίζω να μην είναι κανείς. Οπότε θα περιμένω λίγο να πάρω το potion.
να έρθει κάποιο, γιατί αυτό είναι κάποιες φορές ένα κόλπο. Περιμένεις να έρθει κάποιο, το παίρνεις και τον σκοτώνεις. Αλλά, αχ, εδώ πέρα το πήραμε. Εδώ πέρα έκανα λίγο δουλειά. Αλλά δυστυχώς, όχι, πέθανε ο Λέων από τη Σέλη όμως, όχι από εμάς. Τώρα η Σέλη θα μου έρθει εδώ και είναι κακό αυτό. Εντάξει, θα φύγουμε. Οπότε, έρχεται και ο Μπουλ. Δεν ξέρω γιατί έρχεται. Εγώ βασικά θα φύγω, δεν θα ασχοληθώ καν. Γιατί όπως είπα, δεν θέλω να χάσω καθόλου κύπελο αυτή τη στιγμή. Θα χάσουμε όμως δυστυχώς ένα κύπελο. Οπότε πρέπει να βγούμε ακριβώς τέταρτη τώρα. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, δεν πειράζει. Οπότε πάμε άλλο ένα. Τέσσερα κύπερ θέλουμε, παιδιά. Για να ανοίξουμε και το Mega Box και ελπίζω να μου δώσει ένα νέο μπρόλερ, παιδιά. Δεν έχω τύχει πολύ καιρό μπρόλερ, 4 μήνες περίπου. Αν και δεν νομίζω να μου δώσει κάτι, αλλά. Ελπίζω να μας δώσει δηλαδή. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, και ένα Star Power να μας δώσει δεν θα είναι κακά. Αλλά γενικά για να πουσάρω, ας πούμε 19.000, χρειάζομαι ένα νέο μπρόλερ, γιατί έτσι δεν γίνεται καθόλου δουλειά. Εδώ πέρα υπάρχει Amber, το οποίο είναι πολύ κακό για μας, γιατί θα κάνει τρομερή ζημιά. Βλέπετε πέρα πόσο καλή ζημιά μας κάνει, ίσα που μας ακούμπησε. Οπότε πρέπει να την προσέχουμε λίγο την Amber. Είναι Dance Dynamite, πάνε ένα Crow, γενικά πολλοί βάζουν Crow, οπότε έχετε δει. Το potion αυτό δεν... Όπου δεν θέλω να τον πάρω, γιατί άμα έρθει αυτή και δεν θα έρθει πάνω φυσικά. Αλλά τέταρτη, παιδιά, από ό,τι είδατε. Φτάσαμε ακριβώς, παιδιά, τα 18.000 και ήρθε η ώρα. Θα βγάλω και μία screenshot, παιδιά. Υπέροχα, 18.000 κύπελα, το γράφω μία. Επίσης, η ομάδα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά, παιδιά. Είμαστε στην Ελλάδα, παιδιά, θέση 19, νομίζω. Με 19. Και θα δω λίγο τώρα με το Mortis, άμα είμαστε κάτι στην Ελλάδα. Είμαστε 505 με το Mortis, παιδιά. Και με το Grow είμαστε 999. Όχι 1999, παιδιά. Όπως είμαστε και κάτι και με τον Carl, είμαστε... Α, δεν είμαστε, γιατί χάσαμε λίγα, ναι. Όχι, απλά ανέβηκαν κάποιοι. Τέλος πάντων, οπότε ήρθε η ώρα, παιδιά, που περιμένατε να ανοίξουμε τα pin pack και το mega box. Λοιπόν, επίσης έχω εδώ πέρα 500 κάρτες, τις οποίες δεν ξέρω σε ποιο να τις βάλω ακόμα. Μισό το να πάμε λίγο power level. Τον Μπόκο τον έχω έτοιμο. Τη Ρόζα μπορεί, αλλά όχι η Ρόζα, επειδή θέλει πάρα πολύ λίγα, δεν έχει αξία να χαλάσω 500. Στο gold δεν θέλω. Γενικά δεν ξέρω σε ποιο να τα βάλω, σκέφτομαι προς το παρόν. Ίσως έχουμε κάποιο νέο. Ή αλλιώς θα πάμε κάτι με Power 9, αλλά δεν ξέρω ποιον ακόμα. Πείτε μου και εσείς στα σχόλια ποιον πιστεύετε να τα βάλω. Να τα δείξω μία εδώ. Από αυτούς εδώ πέρα ποιον πιστεύετε να βάλω. Τον Cole, τον Brock, τον Daryl, τον Dynamite. Ποιον, πείτε μου και εσείς για τους άλλους brawler που έχω. 500 κάρτες. Και πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το pin pack. Να πω ότι θέλω να πετύχω κάποια φατσούλα στον... Ζω λεπτό. Όπα. Έλα, όχι εσύ. Εδώ, θέλω να τύχω κάποια φατσούλα στον Crow, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο Crow, και στον Mortis να τύχω κάποια, ή στον Genie, γενικά να μην τύχω τη Shelly, δεν θέλω ούτε τη Nita, ούτε του Brock, ούτε τη Jessie, γενικά αυτές δεν είναι πολύ ωραίες φατσούλες, και μακάρι να τύχουμε ένα Mauve, δηλαδή ένα μπλε pin pack, να το πω μια, ναι, rare pin, βασικά όχι epic pin να τύχουμε θέλω, που θέλει 15% πιθανότητα να τύχεις. Οπότε πάμε λοιπόν να πάρουμε το pin pack και το ανοίγω. Και έχουμε Brock, Nani και Jesse. Αυτά που δεν ζήτησα βέβαια. Αλλά του Brock είναι πάρα πολύ ωραία, όπως και της Nani και της Jesse, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πάμε μία να τα δούμε. Τι είχαμε αυτήν εδώ, μπουκλέη, τη χρειάζομαι, καλή είναι. Τι είχαμε τη Jesse, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία, κρατάει και ένα τέτοιο πραγματάκι, δεν είναι απλοχεράκι. Και τι είχαμε και τη Νάνη που θυμώνει, πολύ ωραία. Να πω πιο πολύ μου άρεσε από αυτά τη Jesse, εντάξει είναι το πιο σπάνιο, και του Brock μου άρεσε, τη Νάνη όχι τόσο. Αλλά εντάξει θα τα έχουμε εδώ πέρα.
Θα βγουν και άλλα pinpack, οπότε θα πάρουμε και άλλα λογικά. Και πάμε τώρα, παιδιά, να ανοίξουμε το Mega Box. Πάμε να δούμε μία τις πιθανότητες λίγο. Να δούμε αν έχουμε πολλά chances, δηλαδή πιθανότητες. Ας δούμε στο Mega Box. Και έχουμε και λέμε για Mythic 0,2614 και για Legendary, παιδιά, Brawler 0,0553 και για Star Power 1,0471 και για Gadget 2,942 πιθανότητες, 100%. Οπότε, πάμε να το ανοίξουμε. Ελπίζω να μην έχει 5. Μακάρι να μην έχει 5. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, περιμένουμε να πει πρώτα tap-tap, γιατί έτσι φαίνεται συνήθως περισσότερη τύχη. Και... όχι, παιδιά, έχει 5 δυστυχώς. Περίμενα να μου δώσει κάτι, αλλά και πάλι βλέπετε δεν τύχαμε τίποτα. Αλλά τύχαμε 200 token doubler. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Όταν έχουμε κάποια αναβάθμιση, επίσης θα πάω και τον Poco Power 9. Γενικά, ναι. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Φυσικά κάνετε ένα like και να εδώ πέρα κάνετε αυτό που κάνει η Jessie, ένα like. Και πατήστε και την εγγραφούλα όσο είστε καινούργοι. Κοντεύουμε τους 2.000 subscribers. Θέλουμε πάρα πολύ λίγους. Και εμείς θα τα πούμε, παιδιά, σε ένα επόμενο βίντεο ή live που λογικά θα παίζουμε με τον Crow ή τον Morty, θα δούμε. Και αυτά τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye bye!